Και έρχεσαι, μωρέ, σε κάποια τέτοια μέρη και ζεις ζωντανούς αλλά κρυμμένους Αγίους. Κάτι ψυχές, κάτι καρδούλες. Λιωμένες χρόνια από τον πόνο, τα δάκρυα, τις προσευχές, την αγάπη του Θεού μέσα τους. Γερόντισα ευφροσύνη στην Παναγία τη Μερσινιώτησα. Θεέ μου, έρχομαι κάθε φορά εδώ και λέω, να μωρέ οι Άγιοι, να οι άνθρωποι του Θεού, οι κεκριμένοι, αυτοί που κρύβονται και είναι πιο υπέροχοι από όλους, διότι το να είσαι κρυμμένος Άγιος είναι, αυτό είναι ταπείνωση. Να πάρω την ευχή της, να την έχει καλά ο Θεός, παρόλο το ότι πονάει με χίλια δυο, επιμένει να διακονεί εδώ την Παναγίτσα και να κρατάει ανοιχτό το μοναστήρι. Πόσοι μοναχοί και πόσες μοναχές, πόσοι πατέρες πέρασαν από αυτό εδώ το ιστορικό μοναστήρι και περπάτησαν τούτα εδώ τούτες εδώ τις πλάκες και αγίασαν και έριξαν δάκρυα, δάκρυα μετανοίας, δάκρυα αγιοσύνης, δάκρυα ευγνωμοσύνης στο Θεό. Και εδώ έζησε και η υπέροχη γερόντισσα και Αγία Ψυχή, η Οσία Ξένη, που κι αυτή κάποια στιγμή θα γραφτεί στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Thank you.